επειδή η Εκκλησία δεν αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο και επειδή η πολιτεία σε πολλές περιπτώσεις βοηθά με τη σιωπή της και τη στάση της τους εχθρούς της Ελλάδος και της Ορθοδοξίας που σήμερα είναι οι αιρέσεις, αποφασίσαμε την δημιουργία του Ορθόδοξου Αντιαιρετικού Κινήματος. Εκδόσεις για το τι είναι η κάθε αίρεση. Αποστολή στελεχών του κινήματος σε όλη την Ελλάδα για ομιλίες και ενημέρωση. Συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες. Εξασφάλιση κτηρίου που θα στεγάσει τα γραφεία του κινήματος. Ορθόδοξε Έλληνα, ζητάμε την συμπαράστασή σου. Ιωνική Τράπεζα, Γρηγόρης Μιχαλόπουλος, αριθμός λογαριασμού 26 30 73 33. Γεια σας φίλοι και φίλες. Αφύλακτη διάβαση, τελειώνουμε το πόρισμα του εισαγγελέα Ιωάννη Αγγελή για το ΚΕΦΕ. Πόρισμα αναφορά και θα περάσουμε σε μια νέα σειρά όπου εκεί θα θυγούν οι άλλες πλευρές του ΚΕΦΕ από τους άμεσα ενδιαφερόμενους, γονείς, αδέλφια, αδελφές, όσων κατά τη γνώμη τους παραστράτησαν ακολουθώντας τους δρόμους του ΚΕΦΕ. Πριν προχωρήσω όμως στο τελευταίο αυτό μέρος, όπου αφορά την παρακολούθηση του εισαγγελέα κυρίου Ιωάννη Αγγελή, θα ήθελα αργά το απόγευμα, επήρα για ένα δημοσίευμα το οποίο έκανα και ανέφερα και εδώ, ένα εξώδικο από την εταιρεία General Life, όπου είχα γράψει ότι εάν η Human Hellas, μια εταιρεία, τους είχε πλησιάσει και ήθελε να τους κάνει διάφορα μαθήματα εργασίας και τα σχετικά με τα οποία ασχολείται αυτή η εταιρεία. Διαμαρτύρεται η General Life και με καλεί όμως βεβαίως, εάν έχω κάτι στοιχεία να τους διαφωτίσω και θα μου το χρωστούν και ευγνωμοσύνη όπως λέει. Θα το κάνω πολύ ευχαρίστως, το πήρα πάρα πολύ αργά, διότι μέσα στο πόρισμα η εταιρεία αυτή αποδεικνύεται, βάσει των όσων λέει ο εισαγγελέας, αποδεικνύεται ότι έχει άμεση σχέση με το ΚΕΦΕ, δηλαδή με τη σανιντολογία. Αυτά για τη General Life. Ο κ. Χατζηφώτης δεν βγήκε στον αέρα, δεν απαντάει, μας περιφρονεί, δικαίωμά του είναι, πολλών κυβικών είναι, πολλά κιλά έχει, δικαίωμα να μας περιφρονεί εμάς τους πιο αδύνατους. Όμως το στίγμα παραμένει. Στο ΚΕΦΕ τον έχουν κατηγορήσει για διάφορες επαφές που είχε για να μεταφέρει κάποια στοιχεία κατά του αημνίστου Αλεβιζοπούλου, πατρός Αντωνίου Αλεβιζοπούλου, στην Ιερά Σύνοδο. Φυσικά δεν απήντησαν και κάποιοι δημοσιογράφοι οι οποίοι μπλέκονται ως φίλοι. Εκείνοι οι οποίοι είχαν τις ευαισθησίες, ο δικηγόρος ο κ. Φίσας, ο καθηγητής ο κ. Κωνσταράς, ο κύριος Κουβέλης, ο βουλευτής του συνασπισμού, αμέσως πήραν τα τηλέφωνα, αμέσως έστειλαν φαξ για να διαψεύσουν την οποιαδήποτε σχέση με το ΚΕΦΕ. Βέβαια δεν πήραμε καμία απάντηση, τι να πει άλλωστε ο Χριστιανός, από τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης, τον κύριο Ρωμαίο, για αυτά που λέει ο εισαγγελέας Αγγελής, ότι κάποιο μέλος της ΚΙΠ, κάποιος υπάλληλος της ΚΙΠ, πληρώθηκε από το ΚΕΦΕ, το λένε μέσα, πληρώθηκε από το ΚΕΦΕ για να δώσει στοιχεία για τον πατέρα Αλεβιζόπουλο, για να δώσει το φάκελο του πατρός Αλεβιζοπούλου. Φυσικά, ουδής γνωρίζει ποιος υπάλληλος ήταν και το ερώτημα που διατυπώθηκε στη συνέχεια ήταν το εξής, ότι εφόσον αυτός ο υπάλληλος μπορεί να δίνει με τόση ευκολία στοιχεία, πληρωνόμενος βέβαια, γιατί να μην δώσει και στοιχεία για την Ελλάδα στους Τούρκους, στους Σκοπιανούς, στους Αλβανούς, στους Βουλγάρους και σε οποιονδήποτε άλλον εχθρό.
τι θα τον εμποδίσει, η συνείδησή του, όχι. Συνείδησεις τέτοιες, όπου πληρώνονται για να δίνουν φακέλους και στοιχεία, είναι πικ μόνο, δηλαδή τοπάκια, τα οποία τα χτυπάς και όσο τα χτυπάς περισσότερο, τόσο περισσότερο ανεβαίνουν. Όσο τους προσφέρεις περισσότερο, τόσο δηλαδή περισσότερα δίνουν. Ούτε οι δημοσιογράφοι απείλησαν, δεν πειράζει, να είναι καλά. Και με την ευκαιρία, επειδή θα περάσουμε σε αυτόν τον φάκελο, στον τεράστιο φάκελο, θα ήθελα να ρωτήσω τον Υπουργό Οικονομικών, θα το κάνω και εγγράφος, τι έχει γίνει με την οικονομική πλευρά, με το οικονομικό έγκλημα του ΚΕΦΕ. Υπάρχουν στην εφορία οικονομικών εγκλημάτων πάρα πολλά στοιχεία, μα πάρα πολλά στοιχεία, για εισπράξεις του ΚΕΦΕ, για δωρεές στο ΚΕΦΕ από ανθρώπους οι οποίοι δίνουν και 3 και 4 εκατομμύρια και 5 εκατομμύρια και άλλα χρηματικά ποσά, τα οποία αν συγκρίνει κανείς τις φορολογικές τους δηλώσεις, είναι πάρα πολύ φτωχοί. Εκεί δημιουργούνται κάποιες καταστάσεις. Ρωτάτε λοιπόν ο Υπουργός Οικονομικών και κάθε αρμόδια υπηρεσία τι έγινε με τα οικονομικά εγκλήματα του ΚΕΦΕ. Και στη συνέχεια, μετά από, αφού μπαίνουμε στις αιρέσεις, αφού μπαίνουμε και σε άλλες αναζητήσεις, υπάρχει ένα τεράστιο θέμα ανοιχτό, φίλοι και φίλες, του γιατρού της Σωματοπαιδευτικής, του Διαμαντίδη, του κυρίου Διαμαντίδη. Η εφορία οικονομικών εγκλημάτων, η υπηρεσία οικονομικών εγκλημάτων του Υπουργείου Οικονομικών έχει ένα κάρο στοιχεία για τον κύριο αυτόν. Στοιχεία φοροδιαφυγής, στοιχεία απάτης, πολλά στοιχεία, πάρα πολλά στοιχεία, και το θέμα κάπου λιμνάζει, το θέμα κάπου δεν προχωρεί, το θέμα κάπου ξεχάστηκε, το θέμα κάπου το ξέχασαν και το θέμα κάπου αυτό πηγαίνει προς μία λησμονιά και ίσως πιθανώς και σε ένα αρχείο. Φάκελος Διαμαντίδη λοιπόν, ο Φάκελος Διαμαντίδη θα ανοίξει από την τηλετόρα. Έχουμε στοιχεία από την εφορία, έχουμε στοιχεία ελέγχων από τους εφοριακούς, έχουμε στοιχεία και απορίες εφοριακών προς τα θυμό εδώ πέρα, γιατί δεν ανοίγει ο Φάκελος Διαμαντίδη. Ποιος προστατεύει τον γιατρό Διαμαντίδη? Ενώ είχε γίνει τόσος θόρυβος, ενώ είχαν βγει τόσα στοιχεία, ενώ είχε γίνει τόσος θόρυβος, ποιος προστατεύει τον Διαμαντίδη? Γιατί οι υποθέσεις αυτές δεν πηγαίνουν άμεσα στον εισαγγελέα, εδώ και τώρα δεν πηγαίνουν στον εισαγγελέα, ενώ εάν βρεθεί κάποιος φτωχός, εάν βρεθεί εδώ απέναντί μας ο Βαγγέλης που έχει ένα, ο συμπαθής Βαγγέλης που έχει ένα μικροσκοπικό μπακάλικο και δεν δώσει μία απόδειξη, θα συρθεί αμέσως στα δικαστήρια. Εάν βρεθεί ένας φτωχός τυπογράφος που τύπωσε μπιλιέτα και τον πιάσουν για τα μπιλιέτα που τύπωσε της τάξης των 400, των 500 δραγμών, θα πάει αμέσως κατηγορούμενος. Δεν φταίνε οι εφοριακοί. Εδώ δεν φταίει η εφορία, προς Θεού. Η εφορία έχει κάνει, όπως πληροφορούμε ως την ώρα το Υπουργείο Οικονομικών, τη δουλειά της. Υπάρχει κάποια προστασία για τον Διαμαντίδη και πρέπει να ερευνηθεί. Θέλει να δει ο ελληνικός λαός τι συμβαίνει με την υπόθεση Διαμαντίδη. Τι γινότανε μέσα στο κέντρο του Διαμαντίδη, τι γινόταν μέσα στο ιατρείο της Ομοπαιδευτικής, τι γινόταν τελικά και τι πρόκειται να γίνει με την υπόθεση αυτή. Εμείς το φάκελο θα τον ανοίξουμε και θα παρουσιάσουμε χαρτιά εφορίας τα οποία θα αφήσουν εκπλήκτους και εισαγγελείς και προστάτες, για να εξηγούμεθα. Εγώ περιμένω και μία απάντηση, διότι πιστεύω πάρα πολύ στην εντυμότητα και στην καθαρότητα του Υπουργού Δημοσίας Τάξης, του κ. Ρωμαίου. Βέβαια, προς εσάς τους καλούς χριστιανούς, και απευθύνουμε στους χριστιανούς με τη συνείδηση εκείνη, τη λεβέντικη συνείδηση, απευθύνουμε στους χριστιανούς οι οποίοι δεν έχουν ούτε μουστακάκια, ούτε κότσους, ούτε μακριές φούστες, ούτε είναι οργανωσιακοί, δυστυχώς, και λυπάμαι που τα λέω αυτά, να διαβάσω αυτό το οποίο γράφει σήμερα το Έθνος, ότι το ΚΕΦΕ περνάει σε μία αντεπίθεση τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. Και η αντεπίθεση αυτή είναι με
καταχωρήσεις στο διεθνή τύπο, στους Times, στο Economist, καταχωρήσεις οι οποίες κάνουν εκατομμύρια, στοιχίζουν εκατομμύρια δολάρια. Εδώ είναι το δημοσίευμα. Δεν χρειάζεται, κύριε Τόμη, να το δείξει. Σας πάρουν το έθνος, να το δούνε οι ενδιαφερόμενοι. Και εμείς εδώ προσπαθούμε να κάνουμε το αντιαιρετικό κέντρο και δεν έχει βρεθεί κάποιος από όλους αυτούς τους μεγάλους, τους μεγαλοσχήμονες, αυτούς τους μεγάλους χριστιανούς, οι οποίοι αν κάνουν δωρές τις κάνουν μόνο και μόνο για να δουν το όνομά τους ή να πάρουν κανένα βραβείο ή κανένα μετάλλιο ή κανένα σταυρό εκεί πέρα που δίνει αράδα που δίνουν τα πατριαρχία. Λοιπόν, εμείς λοιπόν που κάνουμε αυτό τον αγώνα, που κάνουμε αυτή την προσπάθεια να στήσουμε κάποιο γραφείο, να στήσουμε κάποιες εκδόσεις, δυστυχώς δεν μπορούμε ακόμα να προχωρήσουμε. Λυπάμαι, αλλά καλοί μου χριστιανοί, η θελέστα και παθέστα το ΚΕΦΕ προχωρεί και θα δούμε σημεία και τέρατα με το ΚΕΦΕ. Με το ΚΕΦΕ και τις αντιολογίες στην Ελλάδα θα δούμε σημεία και τέρατα. Μην μας εκπλήσει το γεγονός. Οι διαφημίσεις που ετοιμάζουν σε όλη την Ευρώπη, στους Times, στο Economist και σε άλλα μεγάλα φύλλα και σε άλλα μεγάλα περιοδικά όλου του κόσμου, σημαίνει χρήμα, σημαίνει εκατομμύρια δολάρια. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μια τυχαία οργάνωση και καταλαβαίνετε γιατί αντιδρούμε και καταλαβαίνετε γιατί στρέφεται αυτή η οργάνωση, αυτή η εκκλησία, αυτή η θρησκεία. Θρησκεία βέβαια τελευταία για την Ελλάδα, την άφηναν τελευταία, φοβούμενη βέβαια το κλίμα εδώ, φοβούμενη το κλίμα, τώρα ξεσπάσαν τελευταία και γι' αυτό έχω παρακαλέσει τον κύριο Ρίζο να βγάλουμε από το αρχείο, πριν προχωρήσω στο δεύτερο μέρος, όπου θα έχουμε τους ανθρώπους εδώ να μιλήσουν, αλλά και εξετάζοντας τις άλλες αιρέσεις, συν την περίπτωση Διαμαντίδη, επιμένω στην περίπτωση Διαμαντίδη, διότι θα μείνουμε ανοιχτό το στόμα λόγω των στοιχείων για την περίπτωση Διαμαντίδη και οι εισαγγελείς οι οποίοι δεν έχουν επέμβει ακόμη, θα δουν τα στοιχεία που έχουμε. Και επιμένω να λέω πάλι ότι οι εφοριακοί έχουν κάνει σωστά τη δουλειά τους, αλλά υπάρχει κάπου από κάπου προστασία. Να συνονοούμεθα. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, έχω παρακαλέσει τον κύριο Ρίζο να προβάλλουμε τις δύο αυτές ταινίες, τις δύο αυτές κασέτες που έχουμε στο αρχείο μας. Η μία με τον κύριο Γρατσία, όπου εκεί χαλκοπράσινος και χαλκοκίτρινος και χαλκοκόκκινος έσκιζε τα ηματιά του, φώναζε ότι δεν είναι θρησκεία, και η άλλη μία με τον πατέρα Λευζόπλο, τον αείμνηστο πατέρα Λευζόπλο, τον μακαριστό, αυτόν τον αγωνιστή της Ορθοδοξίας, το γνήσιο αγωνιστή της Ορθοδοξίας, για να καταλάβει ο κόσμος και από μία άλλη, πέρα από όσα έχει πει ο Μιχαλόπλος και ο κύριος Ζαφυρακόπλος σε αυτήν την εκπομπή και ο κύριος Ρίζος, τι ακριβώς σημαίνει ΚΕΦΕ, για να περάσουμε στο δεύτερο σημείο, επαναλαμβάνω. Είμαστε στη σελίδα 97 του πορίσματος του εισαγγελέως του κυρίου Ιωάννη Αγγελή, του ήρωα εισαγγελέα, και φυσικά τόσο ο κύριος εισαγγελεύς όσο και εγώ θα πρέπει να προσέχουμε. Τα ονόματά μας είναι προς όλη την ανθρωπότητα, μας έχουν ξεγράψει φωτογραφίες στα ειδικά γραφεία, στους αξιωματούχους της Ιθικής, στους αξιωματούχους παντού, ας πούμε, εναντίον μας, μεγάλη εχθρή. Λέει ο εισαγγελεύς, οι αναφορές αυτές, μόλις επληροφορήθηκαν στο ΚΕΦΕ μετά τις κατασχέσεις και όλο το υλικό το οποίο βρέθηκε, οι αναφορές αυτές αποβλέπουν στον εκφοβισμό του υπογράφοντα, δηλαδή του εισαγγελέως, καθώς και να τεθεί υπόθεση στο αρχείο. Το πλέον ανησυχητικό όμως είναι ότι η απόφαση για την εναντίον μου τακτική, συνεχίζει ο εισαγγελεύς Ιωάννης Αγγελής, έχει ληφθεί στο εξωτερικό και ειδικότερα από τις οργανώσεις ΙΑΣ, ΡΟΤΑΦΣ, ΖΕΣΕ και ΩΜΙΚΡΟΝΖΙΟΑ.
Α, η επιδιώξεις και ο σκοπός υπάρξεως των οποίων δεν είναι γνωστός. Είναι σε συνέχεια που, όπως διαβάσαμε χτες, όπου δύο πρώην αστυνομικοί της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας Αμερικής και μάλλον πράκτορες της Αμερικανικής Πρεσβείας και της ΣΥΑ και της ΔΙΑ επισκέφθησαν τον Αγγελή και θέλησαν να πάρουν κάποια στοιχεία. Βέβαιο πάντως είναι ότι αυτές συνεργάζεται με τον τομέα και το Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων του παραπάνω σωματείου ΚΕΦΕ, λέει ο εισαγγελέας. Το πλέον όμως περίεργο είναι ότι με την εναντίον αναφορές του ΚΕΦΕ δια της τότε προέδρος του, κυρίας Μαρίας Γκυμίση Παρετζόγλου, ζητά από όσους απευθύνουν την αναφορά να πράξουν τα νόμιμα για να αποτρέψετε τη συνέχιση της παραβίασης των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων μας, να διασφαλίσετε τη δυνατότητα της ακόλυτης άσκησης των θρησκευτικών μας καθηκόντων και να μας προστατεύσετε από τις αυθαιρεσίες σε βάρος μας ενός εισαγγελικού λειτουργού του Ιωάννη Αγγελή, ο οποίος κατά παράβαση κάθε έννοιας ηθικής και νομιμότητας χρησιμοποιεί τις εξουσίες του που του παρέχει ο νόμος για να καταστήσει αδύνατη την ανάπτυξη της θρησκευτικής μας δραστηριότητος. Φίλοι και φίλες, ενώ γραφόντουσαν αυτά, ο Ηλίας Γρατσίας, δικηγόρος, ο άνθρωπος ο οποίος έκανε αναφορά εναντίον του πατέρα του και της μητέρας του, δεν παραδεχόταν εδώ την θρησκεία. Είναι όμως αξιοπερίεργο, αξιοθρήνητο και βλακώδες εκ μέρους του, βλακώδες, τελείως βλακώδες, ότι ισχυρίζονται οι κύριοι αυτοί ότι γίνεται παραβίαση των συνταγματικών, των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους. Δεν μας λένε οι κύριοι του ΚΕΦΕ, οι οποίοι τόσο πολύ κόπτονται για το Σύνταγμα και για τα συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών, υπάρχει εξαίρεσης? Κατά πρώτον, εάν να πάρουμε από την αρχή τα πράγματα, το ΚΕΦΕ είναι κέντρο εφηρημένης φιλοσοφίας. Εάν αυτό το κέντρο, το οποίο σκοπό είχε, σύμφωνα με το καταστατικό του, της ιδρύσεως, όταν πήρε από το πρωτοδικείο της Αθήνας την άδεια, την έγκριση, εάν αυτό το κέντρο είχε σκοπούς άλλους πέρα από τη φιλοσοφία. Να μαζεύει χρήματα, εδώ είναι το οικονομικό έγκλημα. Εκεί τα έχουν όλα οι εφοριακοί και θα βρεθούν φοροδιαφυγές, άλλα. Και κάποιων ευεργετών, οι οποίοι δίνουν λεφτά, ενώ στη φορολογική τους δήλωση παρουσιάζεται φτωχή. Έχουν όλα αυτά φτάσει. Έχουν ερευνηθεί όλα πλέον αυτά. Τους είπα ότι εγώ υπήρξα μαθητής του Κόκα, του Πάνου Κόκα στην Ελευθερία, και ξέρω τις χρυσές εφεδρίες. Εμένα δεν με οδήγησε το πόρισμα του εισαγγελέα, του κ. Ιωάννη Αγγελή μόνο. Έχω κάνει και τις δικές μου έρευνες. Έχω μαζέψει για όλα αυτά τα μωράκια, όλα αυτά τα καλά παιδάκια και όλες αυτές τις κυρίες, όλες εκεί πέρα, αρκετά στοιχεία τα οποία θα τα μιλήσουμε πλέον. Θα τα μιλήσουμε και σε άλλο στυλ, εδώ. Θα μιλήσουμε με παπίρεν που λέγανε οι Γερμανοί, με στοιχεία. Δεν μου λένε λοιπόν αυτοί οι κύριοι οι οποίοι αφού έφτισαν, επέρδισαν πάνω στο συμβόλαιο που είχαν κάνει με το πρωτοδικείο για το καταστατικό, είναι ένα συμβόλαιο το οποίο συνάπτεις με τον νόμο. Ότι κύριε, φτιάχνω αυτό, θα κινηθώ έτσι. Δεν μου λένε αυτοί οι κύριοι, είναι συνταγματικό, το έχουν βρει συνταγματικό, τους πηγαίνει το να με παρακολουθούν. Υπάρχει, είναι στο Σύνταγμα, τους επιτρέπει κανένα σύνταγμα να μου το πούνε? Πέρα εκτός εάν ζούμε ακόμη στη Μοζαμβίκη ή αν ζούμε σε κάποια άλλη αφρικανική χώρα, του Λουμούμπα, ή αν ζούμε στο σταλινισμό με τον Μπέρια απάνω, ή αν ζούμε στη Ρουμανία με τον Τζαουσέσκου, υπάρχει κανένα άθρο στο Σύνταγμα που να επιτρέπει
σε σωματείο, μάλιστα με σκοπούς φιλοσοφικούς, να ενεργεί, να κάνει παρακολουθήσεις. Έχουν αυτοί συνταγματικό δικαίωμα να παρακολουθούν εμένανε, να παρακολουθούν τον εισαγγελέα, τον Αγγελή, να παρακολουθούν τον Έβερτ, να παρακολουθούν τον Φίσα, να παρακολουθούν τον Παρίσι, να παρακολουθούν δημοσιογράφους, να εντέλλονται προς δημοσιογράφους, να γράψουν εγκληματικά άθρα. Έχουνε, ξέρουνε κανένα σύνταγμα, υπάρχει κανένα άθρο στο σύνταγμα, να μου απαντήσουν όλα αυτά τα καθηκοειδή, τα αποβράσματα του ΚΕΦΕ, τα οποία έχουν φτάσει σε σημείο να ομιλούν και για συνταγματικά δικαιώματα, τα αποβράσματα, τα σαπρόφυτα, τα υποπροϊόντα των υπονόμων, ούτε καν προϊόντα, ούτε σκατά δεν είναι. Υποπροϊόντα είναι των υπονόμων. Έχουν κανένα συνταγματικό δικαίωμα να με παρακολουθούν και να λένε εχθρός ο Μιχαλόπουλος με τόσους βαθμούς? Μπορούν να μου το πούνε αυτό το συνταγματικό τους δικαίωμα? Να μου το πούνε το συνταγματικό τους δικαίωμα. Αλλά βλέπετε, ζούμε σε μια εποχή πλέργιας δημοκρατίας. Έπρεπε να κάνουν σε άλλες εποχές αυτές. Σε άλλες εποχές. Και με άλλους απάνω ανθρώπους. Για να δούμε πώς θα λειτουργούσε και ο νόμος. Και πώς θα το πέρανε απάντως και άλλοι εισαγγελείς στο θέμα. Μπορούν λοιπόν να μου πούνε ποιο σύνταγμα τους δίνει το δικαίωμα, ποιο άθρο του συντάγματος, ποια παράγραφος του συντάγματος τους δίνει το δικαίωμα να ενεργούν παρακολουθήσεις? Ποιο άθρο του συντάγματος και ποιο άθρο της ηθικής τάξης στην οποία τόσο επικαλούνται αυτοί οι σαλταδόροι, αυτοί οι μυαλοφυγόδικοι, μπορούν να μου πούνε ποιο άθρο λέει ότι έχει το δικαίωμα ένα φιλοσοφικό κέντρο να μαζεύει λεφτά για να στέλνει αρρώστους στο εξωτερικό και να τους τα δίνει ξανά τα λεφτά διότι τους έκανε, διότι διεπράξανε το αδίκημα της απάτης σε βάρος τους? Μπορούν να μου πούνε ποιος ηθικός νόμος στον τόπο τούτο, στον τόπο των παραδόσεων και της οικογενείας, επιβάλλει στο παιδί να προδίδει τον πατέρα, να κάνει αναφορά εναντίον της μάνας? Μπορεί να μου το πούνε? Θέλω να το μάθω κι εγώ. Και αν με πείσουν και αν μου πούνε ότι υπάρχουν τέτοια στοιχεία, να πάω στο ΚΕΦΕ να γίνω μέλος και να τους ζητήσω ταπεινά συγγνώμη. Τα μπορούνε? Μπορούν να μου πούνε γιατί ανακατεύουν ονόματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το ΚΕΦΕ? Και να μου πούνε ποιο σύνταγμα, ποια παράγραφος, ποιο άθρο επιβάλλει ή μάλλον θεσμοποιεί όργανα το ΚΕΦΕ, τους δίνει το δικαίωμα να πάνε στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών να πληρώσουν για να πάρουν το φάκελο του Αλεβιζόπλου? Υπάρχει κανένα τέτοιο άθρο? Και εκείνος ο σημερινός και ο χθεσινός νικητής της ΕΥΠ να μην συγκινείται, να πάρει ένα τηλέφωνο και να πει τι λέτε κύριε Μιχαλόπλε, τι λέει ο Αγγελής? Για να το καλέσουμε τον κύριο Αγγελή εδώ πέρα να μας τα εξηγήσει. Και επιμένω, τελικά καήκανε οι φάκελοι, φίλοι και φίλες? Πήγανε όλοι οι φάκελοι στη Χαλιβουργική ή πήγανε στη Χαλιβουργική? Και αφού πήγανε στη Χαλιβουργική, είχαν γίνει φωτοαντίγραφα ή μικροφίλμ και τα έχουν υπηρεσίες και είμαστε ακόμη φακελωμένοι? Ναι ή όχι? Υπάρχουν φάκελοι, ναι ή όχι? Να μας το πούνε. Δηλαδή μπορώ εγώ να βρω το φακελό μου? Μπορώ να έρθω πάω στην ΕΥΠ τώρα να πληρώσω και καλώ το διοικητή της ΕΥΠ? Όποιος και αν είναι, δεν με ενδιαφέρει. Τον καλώ να μου πει δημόσια εάν η ΕΥΠ δίνει φακέλους επιπληρωμή.
Και ποιος θα μπορέσει να εμποδίσει την ΕΕΠ να δώσει φακέλους στους Τούρκους. Που βήχουμε στον Αιγαίο, στο Αιγαίο, που βήχουνε στον άστρασμο τα σκάφη μας και τα ξέρουνε οι Τούρκοι. Ποιοι είναι αυτοί οι πράκτορες και ποιοι είναι αυτοί οι υπάλληλοι και ποιοι είναι αυτοί οι εισπράκτορες της ΕΕΠ, οι οποίοι πληρώνονται, πληρώνονται. Ο εισαγγελέας τα λέει, δεν τα λέει ούτε κύριε Ακατίνα στους δρόμους, ούτε ο κύριε Στάθη στο περίπτερο. Ο εισαγγελέας τα λέει ότι πληρώθηκε ο άνθρωπος της ΕΕΠ και στο φάκελο. Και να μας πει και επιτέλους η ΕΕΠ, έχουμε φακέλους ακόμα. Καήκανε οι φάκελοι ή δεν καήκανε? Είναι φακελωμένοι οι Έλληνες. Για το ερώτημα θα τεθεί και στον κύριο Πρωθυπουργό. Με ανοιχτή επιστολή από την Ελεύθερη Ώρα. Και με προσωπική μου επιστολή. Έχουμε φακέλους ναι ή όχι? Και να μην κάνει την κορόιδα διοικητής της ΕΕΠ, όποιος και αν είναι, δεν με ενδιαφέρει. Να μας πάρει τηλέφωνο. Για αν δεν έχει το πόρισμα να το στείλουμε. Να μην κάνει την κορόιδα στην ΕΕΠ. Να μην ξέρουν μόνο ρουφιανιδίκια. Να μας κοιτάζουν και στα μάτια χωρίς οι ματιές τους να κάνουν κοιλιά. Λοιπόν, συνταγματικά δικαιώματα από πώς και πού? Σε ποιους? Συνταγματικά δικαιώματα επικαλούνται σε βάρος του εισαγγελέα οι κεφίτες? Κέφια έχουν. Οι άνθρωποι έχουν πάρει τρελόχορτο. Τρελόχορτο. Και βγάζουν από το στόμα τους πλέον και από τα χαρτά τους μαλακίες. Ναι φίλοι και φίλες, βαριές οι λέξεις. Αλλά για καθίστε να σας παρακολουθήσουν. Για καθίστε να μπουν στην προσωπική σας ζωή. Για καθίστε να σας πάρουν το παιδί σας. Για να σας πάρουν το κορίτσι σας. Για να τους πληρώσετε. Συγκεκριμένα λέει ο εισαγγελέας. Την 27η έκτου του 1995, ο τότε υπεύθυνος του Γραφείου Ειδικών Υποθέσεων του ΚΕΦΕ, Ηλίας Γρατσίας, στο θείο τον Ηλία είπαμε, που έχει όλα τα εργαλεία. Ο Γρατσίας που είχε εδώ και έτρεμε. Έτρεμε σαν ψάρι. Είναι κύριε Γρατσία θρησκεία? Όχι! Κύριε Γρατσία, μα είναι θρησκεία? Όχι! Αρνιόταν σαν τον Πέτρο. Βέβαια ατυχής ο παραλληλισμός. Γιατί εδώ τι να, ποιος να φωνήσει τρεις, ο Αλέκτορ, ποιος Αλέκτορ, Κροταλίας μπορούσε να φωνήσει, οχές μπορούσε να φωνήσουν, αν είχαν φωνή, αλλά έχουν σφύριγμα και οι οχές. Αποστέλει επιστολή στο στέλεχο σωματείου Γιάννη Κοντόπλο, ο οποίος είναι καθηγητής δημόσιας εκπαιδεύσεως αποσπασμένος από το Υπουργείο Παιδείας στη Γερμανία και το οποίο το ηλικίας 10 περίπου ετών τέκνο βρέθηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας χωρίς τους γονείς του στους χώρους του παραπάνω σωματείου. Είναι ανήλικος, ο οποίος δήθεν ανακρίθηκε από τον υπογράφοντα σύμφωνα με την αντίον μου αναφορά, λέει ο εισαγγελέας. Με την επιστολή του αυτή, του ζητεί να τον εξοδοτήσει για να στραφεί εναντίον του εισαγγελέα που ενεργεί την έρευνα, δηλαδή του υπογράφοντος. Ειδικότερα του στέλνει ένα πυροξούσιο στο όνομα του δικηγόρου Αθανασίου Θεοδόρου, στο οποίο διαλαμβάνεται αντιγραφή κατά λέξη: αυτό που ζητείτε από εσένα είναι να το καθαρό γράψεις και υπογράψεις στην ελληνική πρεσβεία ή προξενείο για το γνήσιο της υπογραφής σου και να μου το στείλεις με εξπρές γράμμα. Από εκεί και έπειτα θα κρίνουμε τι είναι το πιο κατάλληλο να κάνουμε για να πετύχουμε το κλείσιμο αυτής της υπόθεσης. Καταλάβατε. Δικηγόρος! Δικηγόρος ο κύριος Ηλίας Γρατσίας. Να δούμε τι θα πει και ο δικηγόρος σύλλογος τώρα. Δικηγόρος. Παίρνει λοιπόν, στέλνει για να κλείσουμε την υπόθεση. Μάλιστα. Είναι χαρακτηριστικό αλλά ταυτόχρονα και ανησυχητικό για τον υπογράφοντα ότι μεταξύ των άλλων στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται αντιγραφή κατά λέξη: από την άλλη μεριά έχουμε κάνει πολλές κινήσεις ώστε να ασκήσουμε όσο πιο πολύ πίεση μπορούμε ώστε να κλείσει η υπόθεση. Εννοεί ο εισαγγελέας που τη χειρίζεται. Φίλοι φίλες, βλέπετε ότι πρόκειται περί μιας ανοιχτής επεμβάσεως στη δικαιοσύνη. Αν βγείτε εσείς έξω. Έξω, σε ένα καφενείο, σε μια συγκέντρωση, κάπου κοσμικά, και ομολογήσετε ας πούμε ότι εγώ πιέζω να κλείσει αυτή η υπόθεση και πάνε και σας καταγγείλουν, ξέρετε τι σημαίνει? Έτσι θα πάτε, έτσι θα πάτε.
την άλλη μέρα. Και θα δικαστείτε και θα έχει ένα ψου 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 και θα φάτε από 3-2-3 χρόνια φυλακή. Για πίεση, εισαγγελέα ή ανακριτή. Το αντιλαμβάνεστε. Εδώ οι άνθρωποι μεθοδεύουν σημεία και τέρατα. Εδώ οι άνθρωποι είναι μία παραεξουσία. Εδώ οι άνθρωποι είναι μέσα στην εξουσία να κατευθύνουν την εξουσία. Και αν αυτός ο εισαγγελέας, τους είχε νέο παιδί. Δεν τα είχε. Δεν είχε διδύμους γεννητικούς αδένες κάτω από τη μέση του. Εν ενεργεία διδύμους γεννητικούς αδένες. Θα τα είχε παρατήσει. Θα είχε πει με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ σας λέω γεια. Πάρτε την υπόθεση, βάλτε τη στο αρχείο, φάτε τη, πιέστε τη, βράστε τη, πιέστε το ζουμί της και αφήστε με ήσυχο. Αλλά πέσανε πάνω σε παγόβουνο. Παγόβουνο σαν εκείνο που βύθισε το Τιτανικό. Δεν χαμπαριάζει τίποτα. Δεν χαμπαριάζει τίποτα. Θα έστελνε στη φυλακή ο Αγγελής και τη μάνα του. Δεν χαμπαριάζει τίποτα. Εγώ πήγα και τον παρακολούθησα χωρίς να με ξέρει. Και βάλα και ανθρώπους, παρακολούθησα σε δίκες. Δεν χαμπαριάζει μπροστά στο σωστό, δεν καταλαβαίνει Θεό, που λέει ο λαός. Θεό! Σας λέω, θα έστελνε και τη μάνα του μέσα. Και εδώ ετοιμάζονται αυτοί να ασκήσουμε όσο πιο πολύ πίεση μπορούμε για να κλείσει η υπόθεση. Άμα έλα που δεν έκλεισε η υπόθεση. Έλα που τους ξεβράκωσε και τους βρήκε ότι φοράνε σόβρα καμπαλωμένα και σκατωμένα. Για να δούμε τώρα. Δύο. Με το πληρεξούσιο το οποίο δήθεν αφού είχε γραφεί στο ΚΕΦΕ, λέει ο εισαγγελέας, θα είχε αποστείλει ο Ιωάννης Κοντόπλος, εξοδετείται ο δικηγόρος Θεοδόρου Αθανάσιος ΑΜΗ, αθμός Μητρό του Γεωργικού Συλλόγου, 10539 του Γεωργικού Συλλόγου Αθηνών, αντιγραφή κατά λέξη, να καταθέσει μήνυση για λογαριασμό μου και για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου μου και κατά παντός υπευθύνου δια την παράνομη και εκφοβιστική ανάκριση που υπέστη ο ιός μου Μήτρος Κοντόπλος στην 9/6/95 στο χώρο της έδρας του ΚΕΦΕ. Για να πιστεί ο παραπάνω Ιωάννης Κοντόπλος να υπογράψει την σχετική εξοδότηση, λέει πάντα ο εισαγγελέας, για την υποβολή μηνύσεως εναντίον μου, ο τότε μετά την πρώτη έρευνα αντικαταστάθηκε από τον επίσης δικηγόρο Κατερίνα, από την επίσης δικηγόρο Κατερίνα Διαμαντάρα, υπεύθυνος του Γραφείου Ειδικών Υποθέσεων του ΚΕΦ Ηλίας Γρατσίας, απέστειλε την επομένη ημέρα, 28/6/1995, και νέα επιστολή με την οποία του δίδει ακριβείς εντολές στα πλαίσια αξιωματούχου ΚΕΦΕ προς μέλος του ΚΕΦΕ, προς τον Κοντόπλο στο εξωτερικό, για τις ενέργειές του. Είναι χαρακτηριστικά τα αναφερόμενα αντιγραφή κατά λέξη, λέει ο εισαγγελέας. Το ελληνικό προξενείο της Τουγκάρδης είναι ανοιχτό κάθε ημέρα 8 με 45 με 1 και 30 μετά μεσημβρίας. Σου έχω κανονίσει ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα ώρα 11 το πρωί στην υπάλληλο, που είναι αρμοδία για βεβαίωση υπογραφή στα διοικητικά πληρεξούσια. Αν έχεις γνωριμίες στο προξενείο και μπορείς να κανονίσεις πιο σύντομα ραντεβού, παρακαλώ κάνω. 4. Λέει ο εισαγγελέας. Στις παραπάνω δύο επιστολές απαντάει 17 και 34 ώρα της 1η 7η του 1995 με φάξ που απευθύνεται στον Ηλία Γρατσία, στην Μαρή Φρανσουά, μία από τις υπεύθυνες του Γραφείου Ειδικών Υποθέσεων Ευρώπης, και στον τότε δικηγόρο Θεοδόρο Αθανάσιο, η σύζυγος του Ιωάννη Κοντόπλου. Δέσποινα, η οποία επίσης είναι στέλεχος του ΚΕΦΕ, όπως προκύπτει από τους σχετικούς φακέλους. Αυτή, γνωρίζοντας την αλήθεια των πραγματικών γεγονότων, προφανέστατα από τον σύζυγο ή τον ανήλικο γιο της, αρνείται να αποστείλει το πληρεξούσιο και ζητά να μάθει εάν η υποβολή μηνύσεων εναντίον του εισαγγελέα, δηλαδή εμένα, ο εισαγγελέας το λέει, έχει την έγκριση του ΙΑΣΥΓΜΑ και του ΡΟΤΑΦΣΕ, γνωρίζουν το γεγονός και το εγκρίνουν, είναι τα δύο στελέχη, οι δύο πιο αρμόδιες, οι υπατίες του ΚΕΦΕ. Από το φάξ αυτό σαφέστατα προκύπτει ότι διστάζει να στραφεί κάθε εισαγγελέα, γιατί γνωρίζει ότι πρόκειται να τον καταγγείλει για κάποιο ψευδός γεγονός. Επιπλέον δεν φοβάται μήπως περιέρθει σε γνώση του Συμβουλίου Προϊσταμένου του η συμμετοχή στο ΚΕΦΕ. Διερωτάται δε αντιγραφή κατά λέξη σε τι κινδύνους μπορεί να μας βάλει ο εισαγγελέας από την άποψη στη δουλειά μας,
αν ενημερωθεί για το επαγγελμά μας ή οποιαδήποτε άλλος που μπορεί να είναι άνθρωπος της Εκκλησίας κτλ. Όλα αυτά και ίσως και άλλα θα μπορούσαν να αποκλειστούν. Στη Γερμανία τα πράγματα είναι ακόμη πιο σκληρά από ό,τι στην Ελλάδα και η Εκκλησία έχει δύναμη μεγάλη στον ελληνισμό. Επίσης αναφέρω ότι το προξενείο όπου ο Γιάννης πρέπει να θεωρήσει το πλειοεξούσιο είναι στο ίδιο κτίριο με το σύμβολό μας, που δε και δεν είναι σίγουρο ότι θα το μάθει ο ίδιος το γεγονός αυτό. Παρακαλώ να εξεταστούν τα δεδομένα αυτά και τα ερωτήματα και επίσης να γίνουν γνωστά στα δύο αυτά κέντρα. Ευχαριστώ. Οι αντιρρήσεις του Ιωάννη Κοντόπουλου και της συζύγους του, λέει πάντα ο εισαγγελέας, για την εξοδότηση του πρώτου σχετικά με την βολή της εναντίον μου ψευδούς μηνύσεως συνεχίζει ο κύριος Αγγελής, η αναφορά συνεχίζονται. Γι' αυτό στις 10:01 πρωινή ώρα της 3/7 του 1995 οι παραπάνω που στέλνουν νέο φάξ με ημερομηνία 2/7/95 στο οποίο αναφέρω αντιγραφή κατά λέξη, σου τονίζω ότι πραγματικά θέλουμε να σας βοηθήσουμε, πλην όμως δεν αισθανόμεθα ότι έχουμε τα δεδομένα που ζητήσατε. Που ζητήσαμε. Εκείνο που άμεσα με ενδιαφέρει είναι τα δύο κέντρα, αν έχουν δεδομένα που σας έστειλα και συμφωνεί ή απλά συμφωνεί με όλο τον... με όλη αυτή την υπόθεση. Από τα έγγραφα που απευθύνει ο τότε υπεύθυνος του Γραφείου Ειδικών Υποθέσεων του ΚΕΦΕ Ηλίας Γρατσίας, λέει ο εισαγγελέας, προς το παραπάνω Ιωάννη Κοντόπλο προκύπτει ότι αυτό που ζητείτε από εσένα όχι μόνο έχει την εγκρισή του τάδε και του τάδε, μας πνίξει, αλλά μας πιέζει να γίνει τάχιστα. Και ότι αυτή η ενέργεια είναι πλήρως συντονισμένη με τις γραμμές του ΟΖΑ και τις γραμμές της Διεθνούς Διοίκησης και έχει αξιολογηθεί σαν μια πάρα πολύ χρειαζόμενη κίνηση. Δηλαδή, ο εισαγγελέας έχει μπει μέσα στο διεθνές στόχαστρο πλέον. Τελικώς, ο παραπάνω Ιωάννης Κοντόπλος πίστηκε και με τη φορτική πίεση που το άσκησαν οι αξιωματούχοι του ΚΕΦΕ, υπέβαλε εναντίον μου με την παρθμόν 33-314-470 του 1995 διαμαρτυρία του, που για δίθεν δεκάλεπτη ανάκριση του ανήλικου γιού του. Και ο εισαγγελέας, Αγγελής, μετά από αυτές τις 100 σελίδες, φίλοι και φίλες, όπου σας διάβασα, όπου σας ανέλησα, όπου προσπάθησα να σας φανερώσω την λεωφόρο, αλλά και τους δρόμους και τα δρομάκια και τους μονόδρομους και τους αμφίδρομους και τους παρακαμπτηρίους, τις λακκούβες και την άσφαλτο όλης αυτής της διαδρομής, μετά από 100 ακριβώς σελίδες του πορίσματος αναφοράς καταλήγει. Από όλα τα παραπάνω πραγματικά περιστατικά περί τριτελέσεως των οποίων ουδεμία αμφιβολία υπάρχει, δεδομένου ότι αποδεικνύονται με έγγραφα, σαφέστατα προκύπτει ότι το σωματείο του αστικού κώδικα με την επωνυμία Κέντρων Εφηρμοσμένης Φιλοσοφίας Ελλάδος ΚΕΦΕ, που έχει έδρα την Αθήνα των Πατησίων 200, όχι μόνο επιδιώκει σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που καθορίζει το καταστατικό του, αλλά επιπλέον και οι ενεργές του, ο σκοπός του και η λειτουργία του έχουν καταστεί παράνομοι και ανήθικοι και είναι αντίθετοι προς τη δημόσια τάξη άρθρων 105 του αστικού κώδικος. Προσέχτε, είναι το συμπέρασμα, το τελικό συμπέρασμα στο διατάφτα που λέμε του εισαγγελέα. Το ξαναδιαβάζω, φίλοι και φίλες. Όχι μόνον επιδιώκει σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που καθορίζει το καταστατικό του, αλλά πλέον και οι ενεργειές του, ο σκοπός του και η λειτουργία του έχουν καταστεί παράνομοι. Εισαγγελέας τα λέει αυτά. Να μην θέλουμε όποτε μιλάει ένας εισαγγελέας να λέμε ο λαός, ένας εισαγγελέας δεν υπάρχει, τον μάγκωσε ο εισαγγελέας, το στείλαμε στον εισαγγελέα, να μας αρέσουν και αυτά που λένε οι εισαγγελείς όταν είναι τα δύσκολα. Η λειτουργία του έχουν καταστεί παράνομη και ανήθικη. Και παράνομη και ανήθικη. Και είναι αντίθετη προς την δημοσία τάξη. Γι' αυτό πρέπει να διαβιβαστεί η παρούσα αναφορά μαζί με τα συγκειμένα και άλλα σχετικά έγγραφα στην αρμοδία υπηρεσία της Νομαρχίας Αττικής για να ληφθεί υπόψη κατά το ήδη διενεργούμενο διοικητικό και οικονομικό έλεγχο. Και ήδη
όπως σας έχω πει και όπως ξέρετε, η νομαρχία, και μπράβο στον νομάρχη τον κύριο Ευσταθιάδη, μπράβο επαναλαμβάνω στον νομάρχη τον κύριο Ευσταθιάδη, θα το πω και άλλη φορά, μπράβο στον νομάρχη τον κύριο Ευσταθιάδη, του στήληξε σε κάπου σε σκόλες χαρτί και είπε ότι το ΚΕΦΕ πρέπει να τελειώσει. Παρόμοιος διοικητικός και οικονομικός έλεγχος πρέπει επίσης να διενεργηθεί και για τα αμέσως από το ΚΕΦ εξαρτώμενα σωματεία, επανδύ και επανυφέ, τα οποία επίσης επιδιώκουν κατά την κρίση μας σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που καθορίζονται στο καταστατικό των. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι δικαίωμα υποβολής σχετικής αιτήσεως προς το δικαστήριο για τη διάλυση σωματείων του αστικού κώδικα πρέπει να έχει και η εισαγγελική αρχή. Τουλάχιστον ύστερα από τη διενέργεια ποινικής ερεύνης αποδεικνύεται ότι ο σκοπός και η λειτουργία του σωματείου έχουν καταστεί παράνομοι και ανήθικοι και είναι αντίθετοι προς τη δημόσια τάξη κατά το άρθρο 105, παράγραφος 3 και έπεται του αστικού κώδικος. Αυτό βέβαια μπορεί να επιτευχθεί μόνο με σχετική τροποποίηση του νόμου, δεδομένου ότι μέχρι τώρα νομολογία των αστικών δικαστηρίων αποκλείει το δικαίωμα αυτό στον εισαγγελέα. Παράλληλα όμως πρέπει να συνεχιστεί η προκαταρτική εξέταση προς θεμελίωση των εγκλημάτων για τα οποία διεξάγεται η παρούσα έρευνα, αφού λόγω της μεταθέσεως του υπογράφοντος στην εισαγγελία πρωτοδικών Χαλκίδος, έφυγε ο εισαγγελέας, πήγε στη Χαλκίδα, η συνέχιση της ερεύνης δεν μπορεί να διεξαχθεί από τον ίδιο τον υπογράφοντα. Η σχετική έρευνα πρέπει κατά την κρίση μας να συνεχιστεί από άλλον εισαγγελικό λειτουργό και όχι από κάποιο τμήμα της ελληνικής αστυνομίας ή από αποτελεσματοδίκη, αφού, όπως ήδη ελέγχθη παραπάνω, δεν υπάρχει ειδικό προς το αντικείμενο αυτό τμήμα μετά το κλείσιμό τους έπειτα από συντονισμένες ενέργειες του ΚΕΦΕ και του ΠΑΝΙΦΕ. Καταλάβατε τίποτα? Η αστυνομία είχε μια υπηρεσία για τις αιρέσεις. Παρακολουθούσε τα αρχιευτικά θέματα. Τις αιρέσεις βασικά. ΠΑΝΙΦΕ και ΚΕΦΕ ενέργειες και κατηργήθη το τμήμα αυτό της αστυνομίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν, φίλοι και φίλες, ποιες δυνάμεις κρύβονται πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Καταλαβαίνετε τι γίνεται πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να συμβεί όταν αυτή η ιστορία ξεμπροστιαστεί σε βάρος της Ελλάδος και βγει μπροστά. Καταλαβαίνετε τι γίνεται όταν σήμερα πληροφορούμεθα ότι θα δώσουν διαφημίσεις όλες τις μεγάλες εφημερίδες του κόσμου ή σαν ιδεολογία γενικότερα, όχι το ΚΕΦΕ, για να υπερασπιστεί τις θέσεις του, βεβαίως θα αναφέρεται και στην Ελλάδα, οι οποίες διαφημίσεις σημαίνουν εκατομμύρια δολάρια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το κέντρο ερεύνης φιλοσοφικών ερευνών, όλο αυτό το πράγμα που λέγεται ΚΕΦΕ, έχει δυνάμεις οι οποίες στρέφονται κατά του ελληνισμού, της δικαιοσύνης, της ορθοδοξίας, της αστυνομίας, των πολιτών. Το αντιλαμβάνεστε? Αντιλαμβάνεστε ότι ψάχνουν να βρούνε θύματα οι άνθρωποι και τα βρίσκουν, ότι σε προηγούμενες αναφορές που κάναμε ψάξανε και βρίσκανε και βρήκανε, όπως είδατε, πρόσωπα μειωμένης αντιλήψεως, το έλεγαν οι ίδιοι, το λένε. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουν αξιωματούχους, ότι έχουν μυστήρια, βαφτίσεις, γάμους. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι θρησκεία, ότι μας χτυπάνε την πόρτα, ότι είναι αυτό που είπα και χτες, έχουν περάσει μέσα από τα τείχη, γιατί οι πόρτες ήταν ανοιχτές, όχι και κόπορτες, ανοιχτές πύλες, ανοιχτές πύλες. Εμείς οι ίδιοι είπαμε άρατε πύλας, παπ και περάσανε όλοι μέσα. Το καταλαβαίνετε? Το καταλαβαίνετε? Για να δούμε τι θα γίνει με την ερώτηση στη Βουλή και με όλα τα άλλα στοιχεία που θα έρθουν στο φως της δημοσιότητας, εάν θα συγκινηθούν αυτές οι δυνάμεις του τόπου, οι δυνάμεις που θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν. Αλίμονό μας. Αλίμονό μας εάν έχουν τελειώσει δυνάμεις. Αλίμονό μας εάν δεν μπορούν να... Αλίμονό μας αν δεν έχουμε αντιδράσεις. Αλίμονό μας εάν δεν υπάρχουν εκείνες οι καταστάσεις οι οποίες θα μπορέσουν
να μας τραβήξουν από τον ύπνο στον οποίο έχουμε, ότι όλα πάνε καλά, ότι ας καημένα να λένε τώρα ποιοι λένε, τι λένε, ο κουταμάλ, μαλακίες λένε και όλα αυτά. Αντιλαμβάνεστε. Αντιλαμβάνεστε τη συζήτηση όλη αυτή να λέει τώρα ο εισαγγελέας ότι καταργήθηκε, να διαπιστώνει ο εισαγγελέας ότι καταργήθηκε από παραστάσεις και από κινήσεις το αστυνομικό τμήμα της αστυνομίας, εκείνο το ειδικό τμήμα της αστυνομίας το οποίο παρακολουθούσε τις αιρέσεις μετά παραστάσεις του ΚΕΦΕ και του ΠΑΝΙΦΕ. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Καταλαβαίνετε ότι εδώ πρόκειται περί άλλης καταστάσεως, ότι ήρθαν άνθρωποι από την Αμερική, ότι πήγανε στον εισαγγελέα, ότι υπάρχουν πιέσεις, ότι υπάρχουν παρακολουθήσεις, ότι. Και εμείς κοιμόμαστε. Είναι δεκάδες φίλοι και φίλοι οι άνθρωποι όπου λέει δε στο τέλος, τέλος αντίγραφο της παρούσης αναφοράς πρέπει να διαβαστεί στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για να ενημερωθεί σχετικά με τα θέματα παρακολούθησης πολιτικών προσώπων. Αθήνα, 17 έκτου του 1996, Ιωάννης Αγγελής. Φίλοι και φίλες, εδώ τέλειωσε το πρώτο όσο και θλιβερό μέρος του φακέλου της ΚΕΦΕ. Μια θλιβερή υπόθεση. Μια θλιβερή κατάσταση, ένα θλιβερό σωματείο. Διαπιστώσεις τις απολαύσαμε. Το απολαύσαμε βέβαια με τελίτσες μπροστά και εισαγωγικά. Παρακολουθήσεις πολιτών, παρακολουθήσεις πολιτικών, κομπίνες, ψηλές, χοντρές, μεσαίες, χρηματισμοί, πληρωμές σε υπαλλήλους της ΕΥΠ για να πάρουν φακέλους. Απέδειξαν βέβαια ότι υπάρχουν οι φάκελοι ακόμη, περίτρανα. Κατορθώματα όπως να διαλύσουν το αρμόδιο τμήμα της αστυνομίας, εχθροί, παραεχθροί, παρακολουθήσεις, φωτογραφίσεις και όλα αυτά. Και πάνω απ' όλα και διαμαρτυρίες. Θράσος απίθμενο. Διαμαρτυρίες για τα συνταγματικά τους δικαιώματα. Αυτοί λοιπόν θα παρακολουθούν, αυτοί θα διοχετεύουν, αυτοί θα εξαρτώμεθα εμείς η προσωπική μας ζωή και θα πηγαίνει στο εξωτερικό και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα. Θα μεθοδεύουν πιέσεις σε δικαστικούς, θα εμπλέκουν δικαστικούς, θα εμπλέκουν δημοσιογράφους, θα παρουσιάζονται πανίσχυροι, θα αφήνουν υπονοούμενα για πρόσωπα του δημόσιου βίου και εμείς θα στεκόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια. Σας ρωτάω, μέχρι πότε. Μέχρι πότε θα στεκόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια. Μέχρι πότε σε αυτόν τον τόπο θα ζούμε με το σλόγγαν το ποιος θα βγάλει το φίδι από την τρύπα. Εσύ φίλε θα το βγάλεις. Εσύ. Εσύ θα βγάλεις την οχιά από την τρύπα. Εσύ, εγώ, ο άλλος. Ο άλλος σε κάθε γωνιά. Στην υπηρεσία σου, στα σύνορα να υπηρετείς, στα νησά, στο στρατό, στην αστυνομία, παντού. Εσύ καλείσαι να δώσεις τη μάχη. Εσύ καλείσαι διότι διατρέχεις έναν κίνδυνο. Να πάρουν το παιδί σου αύριο το πρωί. Και αν δεν έχεις παιδί να πάρουν τον ανιψό σου. Και αν δεν έχεις ανιψό να πάρουν την αδελφή σου. Και αν δεν έχεις αδελφή να πάρουν τον αδελφό σου. Και αν δεν έχεις και αδελφό να πάρουν τη σύνταξη του πατέρα σου. Να πλησιάσουν τη μητέρα σου.
να πλησιάσουν κάποιους άλλους συγγενείς σου, την ομάδα σου, τη σκέψη σου, τη συνείδησή σου. Ήρθε η ώρα να σταματήσουμε να είμαστε εκείνοι που πάντα θα λέμε ας πάει κάποιος άλλος, και να σταματήσουν όλοι αυτοί οι ανώνυμοι να με παίρνουν να μου δίνουν συγχαρητήρια. Δεν θέλω ανώνυμους συγχαρητήρια από ανώνυμους. Εγώ θέλω συγχαρητήρια από επώνυμους. Και όσο πιο μικρά είναι τα ονόματα, όσο από πιο υποβαθμισμένες περιοχές της Ελλάδος είναι, τόσο γιομίζω από χαρά και τόσο γιομίζω από θάρρος για τον υπόλοιπο αγώνα. Τους έμαθα τους μεγάλους. Έμαθα τις γούνες, έμαθα τα συνολάκια τα κρυβά, έμαθα τους συμβιβασμούς, έμαθα τα πάντα. Εμένα με ενδιαφέρουν οι μικροί, εκείνοι που πιστεύουν στον αγώνα. Εκείνοι που θα πάρουν τον αγώνα μπροστά, αν χρειαστεί, αν τους καλέσω εδώ να έρθουν αύριο το πρωί, σφυρίζοντας τον εθνικό ύμνο και την υπερμάχο, θα μπούμε μπροστά για μια πορεία. Γιατί οι κυρίες με τις γούνες και με τα ρόλεξ στο χέρι δεν πρόκειται να ακολουθήσουν. Αυτές είναι μόνο για σαλόνια και για υψηλή κριτική μεταξύ του ίσκι των 16 ετών και της καλής σαμπάνιας. Ο λαός του Θεού, που λέει και ο Καντιώτης, ο λαός αυτός ο οποίος ανδρώθηκε, προχώρησε μέσα από πίκρες και μέσα από μαραθώνες και μέσα από τόσους αγώνες, από τα 21, από τις Θερμοπύλες, το 40 που πλησιάζει, εκεί που σε κάθε περίπτωση ο παπάς και δάσκαλος μαζί θεργεύαν την απεσταμένη ελπίδα και λέγανε μη σκιάζεστε τα σκότη, εκεί αυτός ο λαός καλείται να δώσει και πάλι την απάντηση. Να δώσει την απάντηση και στους διαμαντίδες και στους χατζιφώτιδες και σε όλους εκείνους και στους κεφίτες που επιβολεύονται κάποια ιερά και όσια του τόπου. Σ' όλους εκείνους που συμβιβάζονται, σ' όλους εκείνους που δεν τολμούν να βγουν μπροστά και να υπογράψουν, σ' όλους εκείνους που με μισόλογα, με ναι μεν αλλά μεν, σ' όλους εκείνους που είναι κομπότρυπες για όλα τα κουμπιά. Εμείς θα δώσουμε τη μάχη. Εμείς θα νικήσουμε, ο λαός του Θεού. Εμείς που είμαστε υπερήφανοι που είμαστε Έλληνες, που είμαστε υπερήφανοι που είμαστε Ορθόδοξοι, που είμαστε υπερήφανοι να είμαστε μέσα στο λεωφορείο και να κάνουμε το σταυρό μας, χωρίς να κοιτάμε από τους διπλανούς εάν μας βλέπουνε όταν περνάμε έξω από μια κλεισά. Εμείς που επιμένουμε στην ψηλή και στη δασία και στην υπογεγραμμένη. Εμείς που επιμένουμε στην ελληνική ιστορία. Εμείς που επιμένουμε ότι το 40 το στρατό τον οδήγησε μπροστά η στρατηλά της Απαναγιά. Εμείς θα δώσουμε τη μάχη. Κι όσο και αν το βλέπουν αστείο, κι όσο και αν τον ειρωνεύονται, θα πρέπει να ξέρουν ότι η Ορθοδοξία και ο Ελληνισμός, αυτό το παντρολόγημα της ιστορίας, αυτό το θεϊκό παντρολόγημα, δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Εμείς θα νικήσουμε. Θα νικήσει η Ελλάδα, θα νικήσει η Ορθοδοξία. Θα νικήσει, γιατί ο Θεός δεν έχει υπογράψει ακόμη την παράδοσή μας σε κανέναν ισμό, όπως δεν τον υπογράψε, δεν υπέγραψε για τον κομμουνισμό, όταν εμείς πρώτοι από όλη την Ευρώπη που ήταν από 50 χρόνια ήρθε το ίδιο το Κρεμλίνο να καταργήσει τον κομμουνισμό, δίναμε τη μάχη στα βουνά της Ελλάδος εναντίον του ισμού, εναντίον του κομμουνισμού. Εμείς οι οποίοι ανήκουμε στην μητέρα Εκκλησία δεν θα γονατίσουμε, θα αγωνιστούμε. Αυτό να το λάβουν καλά υπόψη τους. Να το λάβουν καλά υπόψη τους όσοι προδίδουν τον τόπο. Γιατί δυστυχώς τότε πρόδωσε ένας Ιούδας.
και μετά ένας εφιάλτης και μετά ένας γογούσης. Τώρα λοιπόν δεν πρόκειται να προδώσουν. Τώρα σαν μια γροθιά θα αντισταθούμε. Και εδώ θα επικαλεστώ για να κλείσω τον πρώτο κύκλο των εκπομπών, για να επιστρέψω ξανά στο ΚΕΦΕ και να επιστρέψω ξανά στους διαμαντίδες. Θα επικαλεστώ την φράση, την περίφημη εκείνη φράση του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του σημερινού Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του οποίου έχω την τιμή να είμαι φίλος και για τον οποίο όταν τον κυνήγαγαν οι πάντες, μόνο εμείς εδώ είχε έρθει και είχε παρουσιαστεί εδώ κατ' επανάληψη. Μόνο εμείς βγαίναμε πρωτοσέλιδα στην ελεύθερη ώρα και λέγαμε για το ήθος και τη λεβεδιά και την αξία του Κωστή Στεφανόπουλου. Θα επικαλεστώ αυτή τη φράση του και αφού ειλικρινά ευχαριστήσω το Θεό που μου έδωσε τη δύναμη να τελειώσω αυτό το πρώτο κύκλο των εκπομπών και να τον παρακαλέσω να μου βοηθήσει να πάω στο δεύτερο κύκλο, στο δεύτερο κύκλο των μεγάλων αποκαλύψεων, να πω αυτή τη φράση του Κωστή Στεφανόπουλου, επαναλαμβάνω, του σημερινού Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ελληνική λαέ, είχε πει ο Κωστής Στεφανόπουλος, αντισταθείτε στην παρακμή. Ναι, φίλοι και φίλες, αντισταθείτε στην παρακμή. Γεια σας. Επειδή η Εκκλησία δεν αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο και επειδή η πολιτεία σε πολλές...